αφιερωμένο. Hey. Ναι, μοιάζει ιταλικό. Η δική μου αίσθηση. Νομίζω ότι είναι. Νομίζω. Πολύ ωραίο, πάντως όπως και να έχει. Προχωράμε. Τα πιο σεξι στριπτής του κινηματογράφου. Ποιες γυναίκες μας ξεσήκωσαν με το χδίσιμο τους. Είναι πολλά, είναι και άλλα, όμως δεν είναι αυτά, Γιώργο. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Και άλλα έχει. Πολλά. Άλλο. Να θυμηθούμε. Εγώ αυτά δύο θυμάμαι. Α, και τις... αχ, τις Κέρτης. Στο... με το ψάρι, ένα ψάρι που το έλεγα. Σαν μαχάκι με το φίδι. Δεν το έχω δει αυτό. Έχει πάρα πολλά μέσα. Άσο το τρουλέζο. Πάρε μάτι. Αυτό τώρα είναι εορταστικό. Πολύ, ναι, πώς. Τώρα δεις πόσο για εορταστικό. Ας εσταθεί λίγο κόσμος. Πώς θα γιορτάσουμε. Να εσταθεί ο κόσμος. Είναι μικρός στην οθόνη πάνω κάτω με αριστερά δεξιά. Ναι. Πάρτε τα ιδέες. Το στριπτής είναι τέχνη και σίγουρα δεν είναι απλή υπόθεση. Από την Demi Moore που έδειξε τα πλαστικά της Kylie διεθνώς χάρη στην ταινία Στριπτής, μέχρι την Kim Basinger, την Penelope Cruz, έως και τη Salma Hayek, οι κυρίες έχουν θάρρος, θράσος και όλο το πακέτο προκειμένου να κερδίσουν το ψωμί τους, χορεύοντας μόνο με τα εσώρουχα ή ακόμα και με το άρωμά τους. Εμείς λοιπόν συγκεντρώσαμε τα στριπτής εκείνα που άφησαν ιστορία στον κινηματογράφο. Έτσι, για να μαθαίνουν οι κυρίες και για να απολαμβάνουν οι κύριοι. Για τα μάτια σας και μόνο. Από το αισθησιακό αυτολίκνισμα της Ρίτα Χέιουορθ στην ταινία Τζίλντα, φαίνεται πως πήραν μαθήματα πολλές μετέπειτα στάρ. Το βγάλισμα του γαντιού για την εποχή θεωρεί το κάτι αντίστοιχο με στριπτής. Η απόλυτη έννοια του στριπτής, όταν σκέφτεσαι αυτή τη λέξη, σου έρχονται δύο πράγματα στο μυαλό, το τραγούδι του Τζο Κόκερ και μία κουζίνα χάλια. Kim Basinger επί 9,5 εβδομάδες για τα μάτια του Mickey Rourke. Μία από τις πιο sexy σκηνές ever. Η Jamie Lee Curtis στο True Lies απέδειξε πως τα 36 της χρόνια μπορεί να αποκτήσει περισσότερους φαν από ποτέ. Femme Fatale, με τέτοιο τίτλο, δεν θα μπορούσαμε να περιμένουμε κάτι λιγότερο από την Rebecca Romijn. Πολλοί συγκινήθηκαν με αυτή τη σκηνή, εκτός από τον άντρα της πρώην κυρίας John Stamos. Η Natalie Portman άφησε πίσω της το κοριτσάκι και στο Closer δείχνει για πρώτη φορά σχεδόν τα πάντα σε ένα πολύ ακεντρικό lap dancing. Death Proof, ο Ταραντίνο σκηνοθετεί και σίγουρα ξέρει τι κάνει. Επιλέγει τη Βανέσα Φερλίτο, της οποίας οι αναλογίες δεν είναι μοντέλου, για έναν απόλυτα αισθησιακό χορό. Το κόρμι της Σάλμα Χάγεκ κόβει τις ανάσεις των αντρών και το φίδι τη δική της. Ένα φοβερό στριπτής στο From Dusk Till Dawn. Ταινία, όνομα και πράγμα. Στριπτής. Η Demi Moore πληρώθηκε 12,5 εκατομμύρια δολάρια για την ταινία αυτή που για την εποχή την έκανε την πιο ακριβοπληρωμένη ηθοποιό του πλανήτη. Τι λέτε, της άξιζαν? Η Daryl Hannah στο Dancing at the Blue Iguana δεν είναι το κλασικό στριπτής. Ωστόσο για τον χορό αυτό πήρε αρκετούς πόντους. Μπορεί στην κλασική ιστορία του Sin City Nancy να πρωτοεμφανίζεται ολόγιμη χορεύοντας την πίστα, ωστόσο την Jessica Alba την είδαμε πιο ντυμένη αλλά και πάλι αρκετά σεξι. Και κάπου εδώ αντιστρέφονται οι ρόλοι, γιατί θα ήταν άδικο να μην συμπεριληφθεί και αυτή η ταινία. Για τις κυρίες λοιπόν. Χρόνια πολλά να πούμε μετά από αυτό το βίντεο. Με υγεία, αγάπη. Καλή χρυσή πρωτοχρονιά. Εγώ πάντως, αν με ρωτούσε κάποιος. Να ψηφίσουμε. Την Demi Moore θα ψηφίσουμε. Ποια ήταν η καλύτερη βασιλόπιτα? Την Demi Moore. Την Demi Moore. Natalie Portman. Ναι, ναι, εμένα, μια γυναίκα που μου αρέσει, που δεν τη βάλατε εδώ, που έχει κάνει νομίζω η μη γνωστή στον κινηματογράφο, είναι η Nicole Kidman
στα μάτια ερμηνευτικά κλειστά που έπαιζε με τον Tom Cruise, για μένα αυτή η σκηνή ήταν πολύ ωραία. Ήταν η ώρα του σεξ όμως, Γιώργο, δεν ήταν κανονικό. Δεν το θυμάμαι τώρα. Από αυτές εδώ καμία, να διαλέγεις. Από αυτές. Ναι, η Σάλμα Χάγεκ μ' άρεσε. Η Νάταλι Πόρτμαν. Αν και σαν γυναίκα μου αρέσει, αλλά με χάγει. Άντε, προχωράμε. Να τα λέμε και αυτά, γιατί όχι. Πού να πάμε, φέρνει τι διαφημίσει να πάμε τώρα και μετά προσέξτε. Δεν ξέρω, μπορεί να ετοιμάσει και κάτι άλλο. Θα έχουμε στρίτες εδώ στο στούντιο σήμερα. Ο Άκη, παιδιά, σήμερα ξέρετε τι κάνει. Γαλοπουλόπιτα. Μετά τι διαφημίσει, ο Άκη να φτιάχνει γαλοπουλόπιτα.